από κλίμα τροπικό πάμε σε λίγο πιο παγωμένο προς Ελσίνκη μεριά, γιατί ο συγγραφέας Θεόδωρος Γρηγοριάδης είναι στην παρέα μας από τις εκδόσεις Πατάκη με το καινούργιο του μυθιστόρημα Ελσίνκη, καινούργια κυκλοφορία σε βιβλιοπωλεία μας και στην Κύπρο μας. Κύριε Γρηγοριάδη, σας καλησπερίζω για ακόμα μία φορά στον Πολίτη 107.6 και 97.6. Καλησπέρα, καλησπέρα. Βέβαια δεν βρίσκομαι στο Ελσίνκι, βρίσκομαι στην Αθήνα, στη Νέα Σμύρνη συγκεκριμένα. Βροντάει και παρακαλώ μπας και βρέξει λίγο. Δεν έχουμε δει βροχή μήνες τώρα. Ναι. Ας γίνουμε λίγο Ελσίνκι λοιπόν. Στείλανε και προειδοποίηση το 112 από ό,τι ακούω. Πήραμε, αλλά ήταν προς τα βόρεια. Εμείς είμαστε εδώ στη Νέα Σμύρνη λίγο νότια. Ελπίζω λίγο να βρέξει. Τι θέλουμε κάπου και τη βροχή. Λοιπόν, να ρίξουμε τη ματιά μας στο βιβλίο Ελσίνκι, να μεταφερθούμε τουλάχιστον νοητά. Η ιστορία δύο αντρών. Ο Έλληνας, ένας συγγραφέας και ένας Κούρδος πρόσφυγας. Αγγίζει πολύ ευαίσθητα θέματα. Θα τα πούμε στη συνέχεια, εννοείται. Πείτε μας λίγα λόγια για την ιστορία του βιβλίου και την έμπνευση από την οποία ατλήσατε την ιστορία. Κοιτάξτε, η ιστορία είναι, ξεκινάει μεν στο Ελσίνκι την ώρα που διαβάζουμε, το 2018, και μετά με μικρά έτσι σταδιακά βήματα πηγαίνει προς τα πίσω. Όταν ξεκινάει στο Ελσίνκι, παρακολουθούμε μια οικογένεια προσφύγων Κούρδων που έχουν πάρει ήδη άσυλο και ζουν εκεί κανονικά με τα παιδιά τους και τα χαρτιά τους. Νέοι άνθρωποι κάτω από τα 30 και οι δύο, ο Αβίρ και η Εβίν, και περιμένουν από την Ελλάδα τον φίλο τους, τον οικογενειακό, τον Αντώνη, τον συγγραφέα, που είναι μεγαλύτερός τους κατά 24 χρόνια τουλάχιστον, και ο οποίος τους βοήθησε κάποια στιγμή όταν κάναν το μεγάλο ταξίδι από το Ιράκ προς τη Φιλανδία. Αυτό είναι το πρώτο επίπεδο. Σε ένα δεύτερο επίπεδο κάνουμε ένα flashback και συναντάμε τον Αβίρ μόνο του να έρχεται στην Ελλάδα, να συναντάει τον Αντώνη, να γίνονται φίλοι, να αναπτύσσεται μια μεγάλη αγάπη μεταξύ τους, να ζουν 3 χρόνια, και μετά αποφασίζει ο Αβίρ ότι πρέπει να φύγει, γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχει για αυτόν καθόλου μέλλον, δεν υπάρχουν χαρτιά, και έχει ενσκύψει και η μεγάλη οικονομική κρίση. Επομένως βλέπουμε διάφορα γεγονότα διεθνή και δικά μας ελληνικά εδώ να επηρεάζουν την σχέση αυτών των δύο ανθρώπων που είναι δεμένοι πολύ μεταξύ τους. Οπότε από εκεί και πέρα η σχέση λίγο μετατοπίζεται. Αναλαμβάνει ο Αντώνης να βοηθήσει όσο πιο πολύ μπορεί τον Αβίρ, τον άνθρωπό του, ακόμη και τη στιγμή που αποφασίζει να κάνει οικογένεια. Και έτσι η ιστορία μετά περνάει σε μια άλλη φάση. Είναι μια ιστορία, θα έλεγα, κοινωνική, πολιτική και ερωτική, και έχει όλα τα θέματα της τελευταίας 15ετίας που συνέβησαν από την Ανατολή προς τη Μεσόγειο, επηρέασαν όλους εμάς, και τέλος πάντων καταλήγει στο Ελσίνκι σαν μια πιο ειρηνική, ας το πούμε, χώρα, ένα παράδεισο σε εισαγωγικά για τους πρόσφυγες, επειδή βρίσκουν τα πράγματα περισσότερο για αυτούς πρόσφορα. Η ιστορία εμπνεύστηκε από κάτι το οποίο σας είπε μια ιστορία κάποιος, είδατε μια περίπτωση? Η αλήθεια είναι το 19ο βιβλίο μου, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχω πολύ παρελθόν γραφικό, αλλά ταυτόχρονα πάντα αγγίζω όψεις της πραγματικότητας. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν έγραψα με την απόλυτη φαντασία μου. Έχω γνωρίσει οικογένειες προσφύγων στην Ελλάδα, έχω βοηθήσει, έχω εμπλακεί δηλαδή με έναν τρόπο και ανθρωπιστικό και προσωπικό. Οπότε αυτό το υλικό, όσο μπορούσα πιο διακριτικά και πιο μυθοπλαστικά να το κάνω μυθιστόρημα, ώστε να έχουμε μια πληροφόρηση από τα μέσα πώς, τι συμβαίνει σε αυτούς τους ανθρώπους που όταν έρχονται με μια βάρκα είτε πνίγονται είτε καταλήγουν κάπου ανώνυμοι. Εδώ τους έχω δώσει όνομα, υπόσταση, τους έχω κάνει χαρακτήρες μυθιστορήματος, και πιστεύω ότι αυτή είναι η αξία του βιβλίου. Δηλαδή ότι έχουμε ανθρώπους, μια οικογένεια με παιδιά, ξέρουμε τι έχει συμβεί. Και όλα αυτά θα λέγαμε μια ταπεινή προσέγγιση, όχι ότι εγώ ήμουνα και μια ΜΚΟ τέλος πάντων που αποφάσισε μια μέρα να τους βοηθήσει. Αλλά αυτά τα θέματα τα είχα και σε προηγούμενα βιβλία, αλλά σε μικρότερες δόσεις. Άλλο να είναι απρόσωπα ονόματα σε ειδήσεις, και άλλο να είναι ακριβώς οι χαρακτήρες ενός βιβλίου. Εδώ,
Ναι, όχι, βλέπουμε την πορεία αυτών των ανθρώπων και υπάρχουν διαρκή πηγενέλα μπρος-πίσω, γιατί κάποια στιγμή ο Αβίρ πηγαίνει στη Φιλανδία, πάει ξανά πίσω στο Ιράκ, στη Σουλεϊμανή, για να πάρει την οικογένεια, να τους ξαναφέρει παράνομους. Όλη αυτή την πορεία την κατέγραψα, γιατί υπήρξαν και πάρα πολλά ντοκιμαντέρ που ακολουθούσαν αυτούς. Ναι. Σε ένα από αυτά και εγώ συμμετείχα σεναριακά. Και το θίγω μέσα στο βιβλίο και το θέμα αυτό, κατά πόσον δηλαδή μπορούμε εμείς απ' έξω να εκμεταλλευτούμε σε εισαγωγικά τις ζωές των προσφύγων, κάνοντάς τες ταινία, ντοκιμαντέρ, βιβλίο κλπ. Μέχρι σε ένα σημείο μπορούμε να το κάνουμε, όταν έχουμε μία άποψη γι' αυτό και μπορούμε να το βοηθήσουμε μέσα από αυτό. Αλλά το να πάμε να φωτογραφιούμε μαζί τους για 5 λεπτά και μετά να την κάνουμε ανάρτηση, ναι, για το Hollywood, αυτά είναι και λίγο υποκρισία, έτσι. Εδώ μιλάμε ότι ο Αντώνης, ο ήρωας του βιβλίου, ο συγγραφέας, ο οποίος θα μπορούσε να ήταν ένα alter ego εν μέρη δικού μου, έχει εμπλακεί πολύ μέσα σε αυτή την ιστορία. Το έχει εμπλακεί, ναι, έχουν φτιάξει και μια δεύτερη οικογένεια μαζί τους, ας πούμε. Ναι. Το βιβλίο χωρισμένο σε μικρά κεφάλαια, τα οποία, ναι, ναι, μοιάζουν σαν ημερολόγιο. Το βιβλίο το συγκεκριμένο. Τρέχουνε, πρέπει το βιβλίο να είχε μια σχηματική γραφή, να τρέχει, και μου έχουν πει ότι έχουν εκπλαγεί πόσο έχει αυτή την ορμή, έχει μια νεανικότητα, μου λένε, που εγώ δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει νεανικότητα στα βιβλία, γιατί όταν γράφει κανείς είναι πάντα πρέπει να έχει μια, ας πούμε, να υιοθετεί και την ορμή του αφηγητή. Αλλά το βιβλίο εδώ υιοθετεί και το τρέξιμο, την ορμή και την περιπέτεια αυτών των ανθρώπων. Γι' αυτό έχει μικρά κεφαλαία. Έχει ακόμη και διαλόγους με κρίκλεις από τσάτ, για να δείξουμε πιο ντοκιμαντερίστικα πολύ τι συμβαίνει. Ναι. Περιγράφει και τη ζωή της γυναίκας, της Εβίν και του Αβίρ, αλλά και σε πρώτο πρόσωπο επεμβαίνει κατά καιρούς ο ίδιος ο Αντώνης, εξηγεί και αναλύει με ένα αυτοβιογραφικό τρόπο, ας το πούμε πιο αυτομυθοπλαστικό. Οπότε έχουμε 4 φωνές που τρέχουν, και δεν είναι πολύ μεγάλο το βιβλίο, θα έλεγα είναι κανονικό, 250 σελίδες, αλλά είναι πολύ πυκνό. Δηλαδή έχει σε κάθε σελίδα πολλά πράγματα σε δράση, ας το πούμε, και σκέψη. Ο Θεόδωρος Γρηγοριάδης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Το βιβλίο του Ελσίνκι με τις εκδόσεις Πατάκη είναι ήδη στα βιβλιοπωλεία και στην Κύπρο μας. Θέλω να μάθω, κύριε Γρηγοριάδη, στο κομοδίνο σας ποιο βιβλίο είναι αυτή τη στιγμή, τι διαβάζετε εσείς? Αν βλέπατε το κομοδίνο μου, θα τρομάζατε. Και γενικά το σπίτι μου, διότι είναι ένα σπίτι που τα έπιπλά του είναι βιβλία. Α, μάλιστα. Τι να σας πω, δηλαδή, εδώ πέρα γίνεται, γιατί εκτός ότι εγώ είμαι ένας φανατικός βιβλιόφιλος, που σημαίνει ότι όσα βιβλία και να μου στείλουν, επειδή κατά καιρού συνεργάζομαι και με εφημερίδες και γράφω, κριτικές βιβλίων μου στέλνουν, τέλος πάντων. Αλλά πηγαίνω και εγώ. Μπορώ να σας πω ότι αυτή τη στιγμή διαβάζω ένα κλασικό βιβλίο που λέγεται «Η τύχη, Chance», του Joseph Conrad, που είναι μεγάλος, σπουδαίος Βρετανός, Πολωνός δηλαδή, που έγινε Βρετανός. Αυτό είναι κλασικό βιβλίο του 1912, ας το πούμε, και ταυτόχρονα έχω πάρει να διαβάσω μικρότερες ιστορίες Ελλήνων συγγραφέων που μου στέλνουν ή αγοράζω, και είναι πάρα πολλές. Έχουμε πολύ καλό υλικό στην νέων συγγραφέων. Έχουμε, ναι. Οπότε αυτό είναι καλό και πιστεύω ότι θα ξεπηδήσουν. Εγώ παρακολουθώ βέβαια κυρίως την αγγλική φιλολογία, με την έννοια ότι σπούδασα αγγλική φιλολογία και δίδαξα αγγλικά στα ελληνικά σχολεία κάποτε. Κάποτε πριν από λίγα χρόνια σταμάτησα. Οπότε την αγγλική τη γνωρίζω, θα έλεγα, καλύτερα από έναν μέσο Βρετανό, γιατί ήταν σπουδές και πάθος που λένε. Αλλά από εκεί πέρα παρακολουθώ και άλλες λογοτεχνίες στην ελληνική, και έχουμε πράγματα. Δηλαδή, τι να πρωτοπώ, πολλούς Έλληνες που βγάζουν. Ένα μικρό παράδειγμα, γιατί είχατε αναφέρει πριν τους νέους πιο καινούριους συγγραφείς στην Ελλάδα. Ο Στέφανος ο Αλεξιάδης με την Ημωγή μου θύμισε πάρα πολύ αυτό το μικρά-μικρά κεφάλαια στο βιβλίο, τα οποία διαβάζονται πολύ εύκολα, με το δικό σας το βιβλίο. Χαίρομαι. Είναι νέος συγγραφέας και πιστεύω ότι θα συνεχίσει και θα πάει καλά. Εννοείται. Λοιπόν, έχουμε πολλούς. Έχουμε πάρα πολλούς. Εννοείται. Τέλεια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Ήταν ο Θεοδόρος Γρηγοριάδης με το βιβλίο Ελσίνκι, εκδόσεις Πατάκη. Σας εύχομαι καλή συνέχεια, καλό τάξιδο. Ευχαριστώ για όλα. Χαιρετισμούς σε όλους σας. Να είστε πάντα καλά. Γεια, ευχαριστώ.